Τώρα έχουμε 10-15 λεπτά για ερωτήσεις, οπότε άμα έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ να την θέσετε. Μια ερώτηση στον Γιώργο τον Ιερό. Η ανάγνωση που κάνει στην παράδοση φαντασίας τη συσχετίζει με τη θέση του Σμωρόνου για το αντιστασιακό πνεύμα του ελληνικού λαού που γενικώς κίνει να υποτιμάται στην πρόσφατη ιστοριογραφία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι αυτό το αντιστασιακό πνεύμα που περιγράφει ο Σβορώνος μπορούμε να το δεχτούμε μόνο να το αναγνωρίσουμε και σε όλους τους άλλους λαούς της περιοχής μας. Δηλαδή, εδώ αγγίζω τις προσεγγίσεις ενός άλλου ιστορικού που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον έχουμε ξεχάσει τόσο πολύ τις μέρες μας, ενώ το Λευτέρη Σταυριανό, ο οποίος είχε παρατηρήσει ότι οι βαλκανικοί και οι μικρασιατικοί λαοί, διευκολυνόμενοι και την διαμόρφωση του εδάφους, μπορούν να αποσύρονται στα ορεινά, μακριά από τον έλεγχο μιας εξουσίας που ελέγχει μόνο τους βασικούς κόμβους, πόλεις, τις κύριες εμπορικές οδού κτλ. Και εκεί να κρατούν με έναν τρόπο αδιανόητο για άλλες περιοχές του πλανήτη τα χαρακτηριστικά τους. Λέει κάπως Σταυριανός και έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι αν αυτό το πράγμα συνέβαινε στην Αγγλία θα είχαμε αυτό που έχουμε απλώς σαν ξεχωριστές τάσεις Ουαλούς, Σκοτούς, Κέλτες, Νορμανδούς, θα έπρεπε να είναι όλα ξεχωριστά κράτη. Αν είχαμε αυτό που συμβαίνει στα Βαλκάνια, το είχαμε στην Αγγλία. Πρόκειται μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση ότι τα εθνοτικά και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά ακριβώς σε αυτή την περιοχή επιβιώνουν. Και επιβιώνουν μέσω μιας αντίστασης η οποία εκδηλώνεται από ορεινούς ή πληθυσμούς γενικά στα όρια της κρατικής τάξης. Όταν οργανώναμε το συνέδριο, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που θέλαμε να αναδείξουμε είναι ότι αυτό δεν αφορά εμάς μόνο. Αφορά εξίσου τους πληθυσμούς Μικράς Ασίας, τους άλλους ορεσίβους των Βαλκανίων. Είναι μια γενικότερη παράδοση. Το θέμα της ελληνικής εθνογένεσης που πιάνει ο Σβορώνος είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, πιστεύω σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουν λύσει στο συνέδριο του ΕΚΠΑ και στο εκπληκτικό βιβλίο Έλληνας Γρεκός Ρωμιός που βγάλανε, που με αδιάσυστα στοιχεία δείχνει ακριβώς το βασανιστικό τρόπο που σχηματίζεται σταδιακά αυτό που θα ονομάσουμε ελληνικό έθνος όταν πια το 1821 θα γίνει επανάσταση. Η διαδικασία της εθνογένεσης είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία που έχει τεράστιο βάθος πίσω. Και υπάρχουν επιβιώσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Ας πούμε, στον αγροτικό πολιτισμό τα έθιμα έχουν εκπληκτική σταθερότητα. Για να μην μιλήσω για την Ελλάδα, ο Βοβέλ θεωρεί ότι ο αγροτικός πολιτισμός της Γαλλίας, όπως υπάρχει τους πρώτους μεσαιωνικούς χρόνους, συντηρείται σχεδόν μέχρι το τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια συνέχεια του γαλλικού έθνους από τα πρώτα μεσαιωνικά χρόνια μέχρι το 19ου αιώνα. Είναι ένα δύσκολο, περίπλοκο ζήτημα που η μεγάλη αξία του ΕΚΠΑ είναι ότι αναδεικνύει αυτή την περιπλοκότητα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ούτε για κόλπα πρόκειται, πρόκειται για βαθιές κοινωνικές διαδικασίες που κυοφορούνται στη διάρκεια αιώνων. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Φταίει η ερώτηση. Κάποια άλλη ερώτηση, αν υπάρχει. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία κουβέντα. Είναι πραγματικά τώρα, εγώ ο ίδιος έμεινε έκπληκτος τους τελευταίους μήνες διαβάζοντας για τις παραδόσεις αταρσίας των υπόλοιπων λαών της γειτονιάς μας, είναι εκπληκτικό το τι βρίσκεις. Είναι εκπληκτικό το τι βρίσκεις. Δηλαδή, ένα πράγμα που το θεωρούμε ελληνικό, στην πραγματικότητα είναι βαλκανικό, είναι μικρασιατικό, είναι της ευρύτερης περιοχής. Γιατί τι θα πούμε για τον Κάφκασο, για τους Γεωργιανούς, για τους Αρμένιους. Υπάρχει, δηλαδή, τι είναι σε τελευταία ανάλυση η Γεωργία. Και πάλι λέω. Θέλω και εγώ να πω κάτι, αφού δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο πνεύμα του ρομαντισμού. Πρέπει να το δούμε όπως γεννιέται ταυτόχρονα
και σε αντίθεση με το πνεύμα, κοινή λέξη, του διαφωτισμού. Το γαλλικό esprit, δηλαδή αυτή η έννοια της φρεσκάδας, αυτού του τεχνίδιου, αυτού του πνεύματος, όπως λέμε σε μια συζήτηση, είναι που στο ρομαντισμό περνάει στο βρετανικό spirit, που αρχίζει και μιλάει ακριβώς για αυτή τη φλόγα, για αυτό το σφινθήρα, το τόσο κεντρικό στη ρομαντική θεώρηση, αυτή τη φλόγα που θα μιλήσουν μετά και οι ποιητές της Επανάστασης, ειδικά της ρομαντικής περίοδου, λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο η ρομαντική σχολή του 1830. Και από το βρετανικό spirit, δηλαδή το spirit το οποίο υπάρχει στο Blake, υπάρχει στο Byron, υπάρχει στο Coleridge, υπάρχει στο Shelley, φτάνουμε στο γερμανικό Geist, που έχει την έννοια του φαντάσματος, του πνεύματος, του σκοτεινού πνεύματος. Και εκεί μιλούμε πλέον για την πλήρη υπέρβαση του διαφωτιστικού προτάγματος και γι' αυτό υπήρχε και η τεράστια σύγκρουση στην πραγματικότητα ανάμεσα σε αυτά που υποστήριζε ο Κοραής και σε αυτά που υποστήριζε ο Σολωμός αργότερα. Δηλαδή, το Geist είναι κάτι το οποίο έρχεται να συντρίψει με δύναμη. Ένα ψήφος που έρχεται να διαπεράσει τη γη. Και αυτό το ψήφος δεν έχει χρόνο για μετριοπάθεια, γιατί οποιοσδήποτε χρόνος που θα το οδηγήσει απλά στη μετριοπάθεια, θα το οδηγήσει και στην αυτοκαταστροφή του. Θα το οδηγήσει στη σύνταξη με το δυνάστη. Ο δυνάστης είναι εκείνος στο ρομαντισμό και που παρακινεί το πνεύμα αυτό μέσα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, όταν ο ρομαντισμός είναι πραγματικά στην κύρια δυναμική του φάση. Ο δυνάστης δεν είναι απλά το σύνολο των κοινωνικών συνθήκων, κάτι εξαντικειμενικευμένο, κάτι που βρίσκεται έξω. Ο δυνάστης είναι ο τρόπος με τον οποίο εσωτερικεύονται αυτά και γίνονται δυνάστες μέσα στο υποψήφιο προς εξέγερση εγώ. Αυτό επιχειρεί και επιχειρεί να μιλήσει έντονα στο ανολοκλήρωτο έργο του ο Σολωμός, όταν μιλάει για τον Λαύρο, ότι δηλαδή ουσιαστικά παρευρίσκεται με μια κοπέλα 15 χρονών, κάνει παιδιά, στέλνει τα παιδιά μακριά, πάει να πολεμήσει τον Αλή Πασά, γίνεται ερωμένη του η μια νεαρή κοπέλα που είναι η κόρη του στην πραγματικότητα, αυτή αυτοκτονεί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κολλασμένη συντριβή απέναντι σε οποιαδήποτε σύμβαση. Και η κολλασμένη συντριβή τόσο του εαυτού, που καίγεται σαν φλόγα, όσο και της ίδιας της σύμβασης. Βλέπουμε λοιπόν το πνεύμα της Επανάστασης από την πρώιμη γαλλική του Esprit του 1789 να γίνεται σιγά σιγά Spirit το 1792 και στην Ελληνική Επανάσταση, σύν τις όλες αυτές τις υπέροχες αναφορές που έκανε ο Γιώργος προηγουμένως για τις καταστροφές, για τη βία, για όλα αυτά τα πράγματα, για ένα παιχνίδι λιωστό συμμοριών που όμως στην πραγματικότητα αυτό είναι όλο μαζί, σύν πολλά, αλλά σύν την πίεση του Σολωμού ή του Κάλβου, γίνεται Geist. Γίνεται καταχνιά, γίνεται σκιά, γίνεται εξεγερμένο υποκείμενο, γίνεται λύσα, γίνεται απώλεια και γίνεται και επιζήτηση της ελευθερίας. Ένα στοιχείο για να καταλάβουμε το κλίμα και το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης εκεί γύρω στο 30, λίγο πριν έρθει ο Όθωνας, υπολογίζουν οι ιστορικοί ότι περίπου το 1/4 του πληθυσμού με τον Α ή Β τρόπο ζει από την πειρατεία. Δηλαδή για να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει, τι έκταση τεκτονική κίνηση είναι η Επανάσταση. Και στην πραγματικότητα η πειρατεία ασκεί τεράστιο εκβιασμό στις μεγάλες δυνάμεις, γιατί έχει παραλύσει όλο το εμπόριο της Μεσογείου, της Ανατολικής, δεν μπορεί να πλεύσει πλοίο πάνω από 10 μίλια χωρίς να χτυπηθεί. Πλέουν σε νεοπομπές και τα χτυπάνε ενώ είναι νεοπομπές. Αυτοί δεν το κάνουν από πατριωτικό καθήκον, οπωσδήποτε ή κυρίως, και υπάρχουν πολλά να πούμε γι' αυτό. Το σημαντικό είναι μια κατάσταση τέτοια που είναι αδιανόητη για την Ευρώπη να την αφήσει στην πόρτα της να εξελίσσεται χωρίς έλεγχο.